Πανικό έχει προκαλέσει η διαδικασία ένταξη στο κτηματολόγιο σε χιλιάδε ιδιοκτήτε που τρέχουν και δεν φτάνουν για να μην χάσουν τι περιουσίε του. Σύμφωνα με εκτιμήσει, ως και 40.000 ακίνητα συνολικά σε όλη τη χώρα εκτιμάται ότι θα περάσουν στο δημόσιο αυτή και την επόμενη χρονιά, αν οι ιδιοκτήτε του δεν τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο. Όσοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία κτηματογράφηση, δηλαδή δεν προσκομίζουν κανένα χαρτί και δεν εντοπίζουν το ακινητό του, τότε το χάνουν. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συλλογή στοιχείων και δηλώσεων για να καταρτιστεί το κτηματολόγιο στο νομό Λασιθίου, σε όλο το νομό Λασιθίου, στι περιοχέ που δεν είχαν ενταχθεί, δηλαδή πλην του Δήμου ε, Αγίου Νικολάου, του παλιού Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου λειτουργεί κτηματολόγιο, καθώ επίση και σε όλο το νομό Ηρακλείου, εκτό από τους βόρειου Δήμους. Αν δεν δηλώσουν το ακίνητό του και είναι άγνωστο ιδιοκτήτη, σε κάποια στιγμή θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του κράτου. Ήδη τη διετία 2017-2018 για 15.000 ακίνητα ξεκίνησε η διαδικασία για να περιέλθουν στο δημόσιο σε 35 περιοχέ σε όλη τη χώρα. Σε ό,τι αφορά το νέο πρόγραμμα κτηματογράφηση που είναι σε εξέλιξη, σε αυτή τη φάση γίνεται η συλλογή δηλώσεων. Η διάρκεια τη συλλογή δηλώσεων είναι τρει μήνε για του κατοίκου και έξι για τους κατοίκους εξωτερικού. Πρέπει να γίνει σωστά από την αρχή, γιατί αν δεν γίνει σωστά από την αρχή, για να γίνει κάποια μεταβολή, κάποια διόρθωση αργότερα, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο και θα είναι πιο δύσκολο να διορθωθεί. Και επίσης, μεγάλη προσοχή να δίνουν στον εντοπισμό του ακινήτου, που ο μόνος τρόπος για να γίνει σωστός εντοπισμός είναι να υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο με το σύστημα του κτηματολογίου. Ε, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία έχουν μεγάλη αξία, θεωρώ, είναι σημαντική η αξία τους, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει το τοπογραφικό σε χωράφια τώρα μικρής έκτασης που η αξία είναι μικρή και θα είναι μεγαλύτερο το κόστο το να βγάλει ένα τοπογραφικό από όσο κάνει το χωράφι, σε αυτέ τι περιπτώσει μπορεί να γίνει ο εντοπισμό με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το Λασίθι είναι στις, λίγη στι 18 Μαρτίου και η προθεσμία για τον ομό Ηρακλείου λίγη στι 10 Απριλίου. Οι περιοχέ όπου εντό του 2020 λήγουν οι προθεσμίε για τη δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο. Κουνουπιδιανά 10 Ιντεκάτου, Περιβόλια 16 Έκτου, Αργιρούπολη 28 Τρίτου, Αρμένων 15 Νάτου, Γερανίου 28 Τρίτου, Επισκοπή 21 Εβδόμου, Μαρούλα 21 Εβδόμου, Πρασιών 7 Εβδόμου, Πρινέ 6 Δεκάτου, Ρουσοσπιτιού 21 Εβδόμου και Χρωμοναστηρίου 7 Εβδόμου.